Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια Κρήτης και ολόκληρη τη χώρα φαίνεται ότι κατάφεραν να αντέξουν στους ισχυρούς κλειδονισμούς που προκάλεσε η πανδημία και η αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας τα τελευταία 2 χρόνια, διατηρώντας τη βιωσιμότητά τους αλλά και το επίπεδο της απασχόλησης. Παρά το γεγονός ότι θεσμικά και ουσιαστικά λειτουργικά προβλήματα παραμένουν άλυτα από το 2011, οπότε και δημιουργήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας τους. Οι κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις υπάρχουν εργαλεία και θα υπάρχουν και άλλα στο μέλλον και θα πρέπει να στηριχθούν και από ομάδες ανθρώπων που ξέρουν το περιβάλλον να υποστηρίξουν αυτές τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να βελτιωθούν και να μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Να ενισχύσουμε το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της οικονομίας της Κρήτης, γιατί η κοινωνική οικονομία έχει από τη φύση της δραστηριότητες που είναι βιώσιμου χαρακτήρα στη δραστηριότητά της. Πετυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στο διήμερο κοινωνικής οικονομίας κοινών επιχειρήν, το οποίο διοργανώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης. Αξιόλογα πράγματα και υπάρχουν και άλλες που δεν μπόρεσαν να έρθουν και μάλιστα ορισμένες δεν μπόρεσαν να έρθουν για το λόγο ότι είχαν απασχόληση αυτές τις μέρες λόγω τουρισμού, λόγω αυτά. Και αυτό είναι καλό. Στην περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 100 κινσέπ, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο οικοτουρισμός, η αγροτική παραγωγή, ακόμη και η τεχνολογία αιχμής. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μικρά μόνο βήματα, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων, των νέων, των ευάλωτων ομάδων και λιγότερο με τις πρωτοβουλίες του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Το πλαίσιο της ενημερωτικής συζήτησης που διεξήχθη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, εκπρόσωποι των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων εξέφρασαν την αγωνία τους για την έλλειψη πρωτοβουλειών που θα θεραπεύσουν αγκυλώσεις και θα δώσουν όθηση στην παραγωγική τους δραστηριότητα.